για εγκληματική κυβερνητική ευθύνη. Για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασελάκης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του Κόμματος στα Χανιά, αναφερόμενο στο πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα πριν από 10 ημέρες με θύματα 3 νεαρούς Χανιώτες. Προηγήθηκε συνάντηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τις μητέρες των αδικοχαμένων παιδιών, με τον Στέφανο Κασελάκη να δηλώνει συγκλονισμένος. Πρόκειται για ένα ζήτημα δικαιοσύνης απέναντι σε αυτό το οποίο βίωσαν αυτές οι οικογένειες, που είναι ένας συνδυασμός εργασιακής εκμετάλλευσης στα παιδιά τους και εγκληματικής κυβερνητικής ευθύνης για τον ΒΟΑΚ. Και καλό είναι τα πράγματα να λέγονται με το όνομά τους. Ο Στέφανος Κασελάκης επέριψε ευθύνες στις πολιτικές αρχές, υποστηρίζοντας εμέσως πλην σαφώς ότι με την ανοχή του συντηρείται η εργασιακή εκμετάλλευση ανηλίκων, και κάλεσε όσους γνωρίζουν στοιχεία για το πολύ νεκροτροχείο δυστύχημα στα Χανιά να τεθούν στη διάθεση των οικογενειών των θυμάτων. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν παιδιά και δι' ανήλικα παιδιά, 15χρονα, σε εκδήλωση σε γάμο πολιτικών παραγόντων και να μην μιλάει κανείς. Αυτή τη στιγμή οι οικογένειες αδυνατούν να βρουν μάρτυρες από φόβο για αντίπεινα για να πούν πότε έφυγαν τα παιδιά τους από το χώρο εργασίας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε ακόμα τους πολίτες να επιδείξουν μηδενική ανοχή απέναντι στις ευθύνες πολιτικών και εργοδοτών. Δεν μπορούμε να ανεχθούμε αυτή την κατάσταση. Δεν μπορεί αυτή η χώρα να είναι ανάλγητη. Είτε είναι αυτά τα παιδιά στο τροχαίο, είτε είναι τα παιδιά στο έγκλημα στα Τέμπη. Κάποια στιγμή πρέπει να ξυπνήσουμε και να καταλάβουμε ότι η αποτυχία δεν είναι η μοίρα του ελληνικού λαού. Για τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, ο Στέφανος Κασελάκης περιορίστηκε να πει ότι είναι ανούσιες μπροστά σε αυτό που διακυβεύεται στη χώρα. Αρνήθηκε δε να δεχτεί ερωτήσεις για τους στριγμούς στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κοινωνική ισότητα, κοινωνική δικαιοσύνη, ενσυναίσθηση, αυτά είναι αξίες που αρμόζουν στη σύγχρονη αριστερά. Και εγώ δεσμεύομαι ότι το κόμμα το οποίο με έχει τιμήσει τη θέση στην οποία είμαι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα παλέψει για αυτά τα παιδιά. Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στα Χανιά εν ώψη της γαμήλιας γιορτής που διοργανώνει με τον σύντροφό του Τάιλερ Μάκμπεθ, που όπως έγινε γνωστό θα φιλοξενηθεί στο Βοτανικό Πάρκο Χανίων από την προσεχή Τετάρτη έως και την Παρασκευή.